Αύριο το πρωί ολοκληρώνεται ο φετινό κύκλο των αγροτικών κινητοποίησεων στη Μαγνησία με την αποχώρηση των τρακτέρ από την παλιά Εθνική Οδό Βολουλάρισα στο ύψο του Ριζομήλου. Οι αγρότε αποχωρούν με ψηλά το κεφάλι, τόνισε σήμερα ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησία, ο οποίο αναφέρθηκε σε όσα πέτυχε το αγροτικό κίνημα με τι κινητοποίησει των τελευταίων εβδομάδων. Αυτά που κατορθώσαμε να αποσπάσουμε ήταν 76 εκατομμύρια για το αγροτικό πετρέλαιο του 2023. Δεσμεύτηκαν για το ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, αρκεί να ισχύει η δέσμευση και αναπλήρωση εισοδήματο σε μια σειρά προϊόντα. Αυτά είναι η κατάκτηση των μαζικών συλλαλητηρίων, κινητοποιήσεων και των μπλόκων μας πανελλαδικά. Ε, φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι. Συ, συνεχίζουμε τον αγώνα ενισχύοντας του αγροτικούς συλλόγους μας, δημιουργώντας νέους αγροτικούς συλλόγους. Ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησία τόνισε ότι τα μέτρα που δεσμεύτηκε ότι θα λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματο είναι ανεπαρκή. Το ξεκλήρισμα έρχεται. Και έρχεται με τα νούμερα που βάζει τα, τη ίδια η, όχι η κυβέρνηση, τα κρατικά στοιχεία το λένε. Έχουμε μειωθεί κατά 60%. Μέσα σε μία εικοσαετία έχουμε μείωση 60%. Οι αγώνε μα αποφέρουν κάποιε ανάσει επιβίωση δεν λύνουν το πρόβλημα γιατί δεν θέλουν να το λύσουν. Και όσο πιο μαζικό θα είναι ο αγώνα, ο επόμενο και οι επόμενοι αγώνε, θα φέρει πιο πολλά αποτελέσματα. Ο κ. Γεωργαδάκη υπογράμμισε ότι οι αγρότε θα παραμένουν στι επάλξει ώστε να διεκδικήσουν την επίλυση των προβλημάτων που του ταλανίζουν εδώ και δεκαετίε. Η Ομοσπονδία αποχωρεί από τα μπλόκα και το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αλλά δεν σταματάει ο αγώνα. Και ο αγώνα δεν είναι μία και έξω. Από εδώ και πέρα, θα δημιουργηθούν και άλλε αγωνιστικέ παρεμβάσει, κινητοποιήσει και για τοπικά ζητήματα, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Σαν αγροτικό τομέα, η ύπεθρο, γενικώ τα χωριά μας είναι σε απαξίωση, οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι, η υγεία είναι υποβαθμισμένη κατά πολύ.